των τηλεοπτικών αδειών, θέλω να πάμε σε αυτό, κύριε Λαφαζάνη. Και έτσι όπως γίνεται τελικά η διαδικασία και όπως θα γίνει η δημοπρασία, σύμφωνα με αυτά που λέει τουλάχιστον η κυβέρνηση, πιστεύετε θα πετύχει? Να πετύχει σε τι? Το στόχο της, η κυβέρνηση. Κοιτάξτε, να καταπολεμήσει τη διαπλοκή. Εδώ έχουμε μια διαδικασία η οποία είναι απολύτως διάτρετη. Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει. Είναι αδιανόητο στο πιο κρίσιμο θέμα που αφορά την πολιτική ζωή, δηλαδή την ενημέρωση του πολίτη, η κυβέρνηση να έχει το μαχαίρι και να έχει και το πεπόνι. Και η κυβέρνηση να λέει ποιος θα πάρει και ποιος δεν θα πάρει άδεια. Είναι μια διάτρητη διαδικασία, όπως σας είπα, που εγώ πιστεύω ότι δεν μπορεί να παράγει ένομα αποτελέσματα. Για ποιο λόγο το κάνει? Δεν μπορεί να παράγει... Προφανώς διότι θέλει να ελέγξει την ενημέρωση. Αν δεν θέλει να την ελέγξει απολύτως, γιατί ίσως να είναι και αδύνατο να το πετύχει, θέλει να την επηρεάσει σε τέτοιο βαθμό προς όφελός της, ώστε να έχει το πάνω χέρι στην πλήση εγκεφάλου, γιατί περί αυτού πρόκειται, του ελληνικού λαού. Άλλωστε, οι προθέσεις της κυβέρνησης, κυρία Αναστασοπούλου, φαίνονται πολύ καθαρά, νομίζω, με την ΕΡΤ. Εκεί, δηλαδή. Στην ΕΡΤ. Δεν έχουμε δημόσια τηλεόραση, δεν είναι ούτε δημόσια ραδιοφωνία. Η ΕΡΤ είναι μια κυβερνητικοκομματική τηλεόραση και μια κυβερνητικοκομματική ραδιοφωνία, η οποία δεν κάνει τίποτα άλλο από το πρωί μέχρι το βράδυ με τα λεφτά του ελληνικού λαού να κάνει πλήση εγκεφάλου στον ελληνικό λαό για το κυβερνητικό έργο. Δεν εμφανίζονται και δεν αναδεικνύονται όλες οι άλλες απόψεις. Δεν υπάρχει ουσιαστική πολιτική αντιπαράθεση. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό, αυτό λοιπόν το έκτρωμα που λέγεται ΕΡΤ, το οποίο είναι ντροπή, διότι περιμέναμε όλοι κάτι το διαφορετικό, που αγωνιστήκαμε εναντίον του μαύρου στην ΕΡΤ και περιμέναμε μια άλλη τηλεόραση η οποία θα φέρει ενημερωτική, μια άνθηση στην ενημέρωση και μια πολιτιστική άνθηση στη χώρα. Είδαμε αυτό το κατάντημα. Κύριε Λαφαζάνη, με αυτό το πρότυπο κατευθύνεται η κυβέρνηση και στο θέμα της τηλεόρασης, της ιδιωτικής τηλεόρασης. Είναι απαράδεκτο και είναι άλλο ένα πλήγμα, βαρύτατο πλήγμα, στην δημοκρατία. Μια δημοκρατία η οποία στην Ελλάδα, στην ουσία, επί της ουσίας, δεν υφίσταται. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Λαφαζάνη. Να είστε καλά, κύριε Αναστασοπούλου. Να είστε καλά, πάρα πολύ. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε, γιατί όπως θα διαπιστώσουμε, με επιστημονικούς όρους πια, για όλα αυτά η Πανσέλινος. Μαϊρά, η κατάσταση είναι δύσκολη. Έχω μπλέξει άσχημα. Πώς το βλέπεις, θα προλάβεις? Τι να σου πω, θα κάνω τα δυνατά δυνατά. Έλα, έλα, έχουμε πολλά να πούμε. Newsroom με τον Νίκο Ανδρίτσο και τη Μάιρα.